State of the art στη χειρουργική κεφαλής και τραχύλου. Τι σημαίνει state of the art? Αναφέρεται στο υψηλότερο επίπεδο γενικής ανάπτυξης, όχι μόνο της χειρουργικής τεχνικής και του επιστημονικού πεδίου, αλλά και της τεχνολογίας σε συγκεκριμένο χρόνο. Πώς αυτό εφαρμόζεται στη χειρουργική κεφαλής και τραχύλου? Στη χειρουργική του θυροειδούς και των παραθυροειδών γίνεται με την κλασική μέθοδο, με ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, ενδοσκοπικά και με νταβίντσι. Αναφέρθηκε και ο συνάδελφος προηγουμένως στην ενδοσκοπική και στη χειρουργική με νταβίντσι. Φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική. Σε όγκους βάσης κρανίου, ρινός και παραρρινίων κόλπων αντιμετωπίζονται κυρίως ενδοσκοπικά. Όγκοι τραχύλου, ανάλογα με την παθολογία, αντιμετωπίζονται είτε με την κλασική μέθοδο, είτε με ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, ή ενδοσκοπικά ή με νταβίντσι. Όγκοι του λάριγκα αντιμετωπίζονται κυρίως με λέιζερ ή με νταβίντσι. Το 2009, το FDA έδωσε έγκριση στο ρομποτικό σύστημα νταβίντσι για διαστοματικές παρεμβάσεις. Ειδικά ρομποτικά συστήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν. Στην αρχή ο έσωπος που αργότερα ενσωματώνεται στο χειρουργικό σύστημα Δίας. Το RoboDoc χρησιμοποιήθηκε στην ορθοπαιδική. Ο Δίας αργότερα συγχωνεύτηκε με τον Νταβίντσι το 2003. Στην εποχή μας χρησιμοποιούμε τον Νταβίντσι για διαστοματικές χειρουργικές παρεμβάσεις. Μελλοντικά, για το Νταβίντσι XI και SP απομένει να αποδειχθεί η χρησιμότητά του στην ορυλά. Πλέον εκτήματα του Νταβίντσι. Έχουμε απεικονιστική καθοδήγηση και στερεοτακτικός προσανατολισμός του χειρουργικού εργαλείου. Σταθεροποίηση εργαλείου και έλεγχος τρόμου, διόφθαλμη μεγεθυντική ενδοσκοπική όραση, κλιμακωτή κίνηση, που είναι η μετατόπιση των καθόριστων κινήσεων των χεριών σε λεπτή χειρουργική κίνηση, τηλεπαρουσίαση και τηλεοπαρακαλούθηση. Μειονεκτήματα. Είναι ακριβό. Μέγεθος, μεγάλο, και έχουμε και απώλεια ανάδρασης. Διαστοματικά, η ρομποτική χειρουργική χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση όγκων του στοματοφάριγγα σταδίου ΤΑΦ1 και μικρά ΤΑΦ2, υπεργλωτηρικούς όγκους τα σταδίου ΤΑΦ1 και ΤΑΦ2. Αναφέρεται ολική λαριγκεκτομή, μερική φαριγκεκτομή διαμέσου πλάγιας φαριγκοτομής, χρησιμοποιώντας μία οπισθοωτία τομή. Έχουν γίνει τέτοιες επεμβάσεις, δεν έχουν ευρεία εφαρμογή, αλλά αναφέρονται. Στη χειρουργική του λάριγγα αντιμετωπίζονται γλωτιδικοί και υπεργλωτιδικοί όγκοι σταδίου ΤΑΦ1 και ΤΑΦ2. Απόλυτες ενδείξεις ρομποτικής χειρουργικής. Είναι ουσιαστικά η όγκη του στοματοφάριγγα, κυρίως καρκίνος αμυγδαλής, έχει απόλυτη ένδειξη, και όγκη της βάσης κρανίου, σταδίου της βάσης της γλώσσας, συγγνώμη, σταδίου ΤΑΦ1 και μικρά ΤΑΦ2. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η γναθοτομή, μειώνεται η περίοδος ανάρρωσης, έχουμε λιγότερο πόνο και μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο. Ενδοσκοπική και ελάχιστα επεμβατική χειρουργική όγκων κεφαλής και τραχύλου. Γίνεται ενδοσκοπικός λεμφαδενικός καθορισμός χρησιμοποιώντας εμφύσιση αερίων για Ν0-Ν1 τράχυλο, κυρίως υπερομοειδικός, αλλά αναφέρεται και σε περισσότερα επίπεδα. Ενδοσκοπικός λεμφαδενικός καθορισμός χρησιμοποιώντας Νταβίντσι διαμέσου μιας οπισθοωτίας τομής για Ν0 και Ν1 τράχυλο επίσης. Γίνεται ενδοσκοπική αφαιρεσική στον παροτίδας και μικροπαροτιδεκτομή για όγκους παροτίδας. Απόλυτες ενδείξεις ενδοσκοπικής χειρουργικής
δεν υπάρχουν, εκτός από το κοσμητικό αποτέλεσμα. Όγκοι βάσης κρανίου και παθήσεις ρινός και παραρρινίων κόλπων. Εδώ αντιμετωπίζονται κυρίως ενδοσκοπικά. Δεν έχουμε κανένα πλεονέκτημα με τη ρομποτική χειρουργική. Η χρήση μικρών ενδοσκοπίων, εργαλείων... Έχετε τρία λεπτά. Τελειώνω. Εργαλείων λεπτών και διαφόρων άλλων συστημάτων που βοηθάνε ουσιαστικά να εντοπίζουμε τις συντεταγμένες του εγκεφάλου, όπως το navigation, έχει κάνει εφικτό το να κινούμαστε πολύ κοντά σε ευγενείς και ευαίσθητες δομές, όπως είναι η μήνυγα και ο εγκέφαλος, το οπτικό νεύρο και η καροτίδα, ο οφθαλμός, τα αγγεία της περιοχής και να φερούμε την παθολογία με μεγάλη ασφάλεια και με λιγότερες επιπλοκές. Στο προσκήνιο είναι τώρα η 3D κάμερα, η οποία μας επιτρέπει ένα βάθος πεδίου, καλύτερο φωτισμό, μεγαλύτερη ευκρίνεια, καλύτερη εικόνα σε μικρές κοιλότητες. Αποτελεί βασικό παράγοντα εξέλιξης της χειρουργικής βάσης κρανίου και της ρινός. Μικροπαροτιδεκτομή. Είναι μια εικόνα με αρχικές θωμές για την αντιμετώπιση όγκων παροτίδας. Με την πάροδο του χρόνου, οι τομές αυτές μειώνονται. Και τώρα γίνονται τομές πολύ μικρές με παρασκευή του νεύρου, μετακίνηση των κρυμνών και αφαίρεση των όγκων της παροτίδας. Βλέπουμε να μπορούμε να προσεγγίσουμε όγκους κυρίως στην ουρά της παροτίδας. Και στο τέλος μπορεί να γίνει αποκατάσταση του ελλείμματος με τον στενοκλειδομαστοειδή. Λεμφαδενικός καθαρισμός με ρομποτικό σύστημα και καρκίνος αμυγδαλής. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη μεγένθηση, υπάρχει έλεγχος στο βάθος πεδίου και μεγάλη ευκρίνεια της εικόνας. Τα ρομποτικά συστήματα στην περιοχή του λαρυγκολόγου δεν έχουν ευρεία εφαρμογή. Γιατί τα εργαλεία είναι ακόμα δίσκαμπτα, μεγάλα και δεν είναι πολύ εύκολα στη χρήση τους. Το τελευταίο όμως ρομποτικό σύστημα, το οποίο σχεδιάζεται, το Single Port, και το οποίο θα δείτε στο αμέσως επόμενο βίντεο, δείχνει να υπάρχουν πολυαρθρικά εργαλεία, λεπτά και εύκαμπτα. Εδώ είναι αφαίρεση της αμυγδαλής. Εδώ είναι το πνευμονογαστρικό, κάτω η σφαγίτιδα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακές οι εικόνες. Πνευμονογαστρικό νεύρο. Μήπως θα μπορούσαμε να περάσουμε στα συμπεράσματα. Έχω ένα βίντεο ακόμα και τελειώνω. Αυτός είναι ο σχεδιασμός του καινούριου συστήματος Da Vinci για την οτορινολαρυγκολογία. Πολυαρθρικά εργαλεία, όπως ανέφερα και προηγουμένως.
Περιμένουμε να αποδειχτεί η χρήση του. Ευχαριστώ πάρα πολύ.